Θα αρχίσω το σχόλιο μου από την περίπτωση της Κύπρου. Το θεωρώ απαράδεκτο και θα προσέθετα και εξαιρετικά ταπεινωτικό. Μία χώρα που έχει επίσημη ονομασία, με την οποία αναγνωρίζεται διεθνώς ως μέλος της, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και ως μέλος της διεθνούς κοινότητας, να στερείται της ονομασίας της, επειδή συμβαίνει μία άλλη χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, εν προκειμένου η Τουρκία, να μην θέλει τη χρήση της ονομασίας αυτής. Και μόνο το γεγονός ότι υπάρχει ένας καταφανής παραλογισμός στην περίπτωση αυτή, είναι αρκετό για να καταδείξει το άτοπο και το απαράδεκτο της τουρκικής απέτησης. Βεβαίως η απέτηση αυτή προβάλλεται από την πλευρά της Τουρκίας στο πλαίσιο της πολιτικής που ακολουθεί και στο Κυπριακό και γενικότερα. Δηλαδή, αμφισβητούμε τα πάντα, εφόσον κρίνουμε ότι δεν μας συμφέρουν, και επιμένουμε σε δικής μας εμπνεύσεως προτάσεις που τις θεωρούμε εξυπηρετικές και βολικές για τις επιδιώξεις και τους σκοπούς μας. Η Ελλάδα ως μέλος του ΝΑΤΟ στη συγκεκριμένη περίπτωση δυσκολεύομαι να δεχθώ, για να μην πω ότι δεν θα τολμούσα καν να δεχθώ, ότι είναι δυνατόν να αποδεχθεί τέτοιου τύπου και τέτοιας σκοπιμότητας τουρκικές επιδιώξεις. Μισό λεπτό, κύριε Πρέσβη. Επειδή η χώρα του Ερντογάν κάνει τα τσαλιμάκια της για τη συμμετοχή, από εκεί ξεκίνησε η ιστορία, σε διάφορες ασκήσεις. Ναι, και είπε, εγώ έχω δύο απαιτήσεις. Ένα, τα στενά Βοσπόρου Δαρδανελίων θα τα λέτε τουρκικά στενά. Και δύο, την Κύπρο δεν θα την αναφέρετε καθόλου και θα την περιγράφετε με συντεταγμένες στα γυμνάσια του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο. Όμως, αυτό ως συμβιβαστική πρόταση κατά πληροφορίες έρχεται από την αμερικανική πλευρά. Δηλαδή, βρείτε τα ρε παιδιά και εντάξει, ας κάνουμε ένα βήμα τώρα για να κατευνάσουμε και τον Ερντογάν. Είναι δυνατόν λοιπόν, όχι να συνενέσεις, βέτο δεν μπορείς να βάλεις, το καταλαβαίνω. Όμως οι αποφάσεις λαμβάνονται με την αρχή της ομοφωνίας. Εάν διατυπώσεις λοιπόν εσύ τις αντιρρήσεις σου, δεν μπορεί να προχωρήσει. Αυτό δεν πρέπει να κάνεις. Μα ακριβώς αυτό ακριβώς υποστηρίζω και εγώ. Mm-hmm. Ναι, αυτό θα πρέπει να κάνεις. Εγώ άρχισα τον σχολιασμό μου από την περίπτωση της Κύπρου. Θέλω όμως να τον συμπληρώσω και με την περίπτωση της ονομασίας των στενών. Και στην περίπτωση των στενών, οι Τούρκοι ζητούν στην πραγματικότητα καταστρατήγηση και αλλαγή στο συγκεκριμένο σημείο τη συνθήκη του Μοντρέ. Η συνθήκη του Μοντρέ, στη συνθήκη του Μοντρέ αναφέρεται ρητός ότι για τα στενά χρησιμοποιείται ότι ο όρος στενά αντιστοιχεί στα στενά των Δαρδανελίων, στα στενά και γενικώ στην περιοχή αυτή των τη στενά. Θάλασσα του Μαρμαρά, το Βόσπορο. Straits είναι έτσι. Το Βόσπορο ακριβώς και τη θάλασσα του Μαρμαρά. Straits, έτσι δέχονται τη θάλασσα του Μαρμαρά, ναι. Δεν δέχονται όμως τις δύο άλλες ονομασίες τις οποίες απαιτούν να δεχθεί η συμμαχία για τα σχέδιά της να τις ονομάσει τουρκικά στενά. Μάλιστα. Έχουμε και εδώ μία χαρακτηριστική περίπτωση τουρκικής επιμονής στην αλλαγή σταδιακή δια της διολυστήσεως μεταβολή στην αλλαγή συγκεκριμένων ρυθμίσεων, ονομασιών και όρων καθοριστικής σημασίας συμβάσεων όπως είναι η σύμβαση του Μοντρέ ή όπως είναι η σύμβαση της Γενέβης. Όπως στη σύμβαση της Γενέβης οι Τούρκοι δυσφορούν και θεωρούν ότι κακώς έχει γίνει αυτή η χάραξη συνόρων με την Ελλάδα και την αμφισβητούν εμπράκτως και θέλουν να την επιβάλλουν και να την αντικαταστήσουν μάλιστα, και είναι λίγο γελίο αυτό, με τον όρο, όχι να την αντικαταστήσουν, να δεχθούν την μετονομασία της στο πλαίσιο του δόγματος της τουρκικής καρδιάς. Θυμάστε αυτό το δόγμα της τουρκικής καρδιάς που έλεγε ο Ερντογάν ότι περιλαμβάνει όλες τις περιοχές για τις οποίες η τουρκική καρδιά σκυρτά από ενδιαφέρον, διότι κατοικούνται από ομογενείς Τούρκους. Λοιπόν, έχουμε μία συνεχή
συστηματική, μεθοδική, πρακτική καταστρατήγησης, αλλίωσης, μεταβολής διεθνών συνθήκων που φύγουν, βεβαίως φύγουν τα συμφέροντά μας. Μπορεί κάποιος αφελώς να παρατηρήσει ή μη επαρκώς γνωρίζοντα πράγματα να σημειώσει, μα καλά βρε παιδιά τώρα για το θέμα της ονομασίας των στενών θα δημιουργήσουμε ζητήματα, βεβαίως και θα δημιουργήσουμε ζητήματα, διότι από τα μικρά αρχίζουν οι μεταβολές και οι υπονομεύσεις και προχωρούν εν συνεχεία οι Τούρκοι σε ισχυρότερες και συγκεκριμένες απαιτήσεις που είναι εις βάρος των δικών μας συμφερόντων. Άρα... Και στην μία λοιπόν περίπτωση της αλλαγής ονομασίας των στενών και στην άλλη περίπτωση που είναι ακόμα βαρύτερη της απάλληψης, της κατάργησης αυθαίρετα της ονομασίας ενός κράτους και ποιου κράτους, της Κύπρου, για το οποίο εμείς έχουμε προφανή και ζωτική σημασία συμφέροντα και ευαισθησία, η Τουρκία εξακολουθεί να κινείται με τη γνωστή της μεθοδολογία. Άρα κύριε Πρέσβη, λέτε ότι αν αρχίσουμε από την αποδοχή της αλλαγής στα στενά, πως και το Straits, αυτό περιγράφεται σε Turkish Straits, ξεκινάει το ξύλωμα και τη συνθήκη της Λοζάνης και του Μοντρέ, και από την άλλη υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Η Κυπριακή Δημοκρατία που κατά το σχεδιασμό της πρότασης αμερικανικής, φυσικά με τις ευλογίες της Τουρκίας, εμφανίζεται ανύπαρκτη ως κρατική οντότητα και γίνεται συντεταγμένες, δεν παραβιάζονται αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ έτσι που και οι Αμερικανοί τις έχουν δεχτεί? Ασφαλώς παραβιάζονται. Μα είναι προφανές ότι και κατάδειλο ότι η κατάργηση της ονομασίας μιας χώρας είναι κάτι το παράλογο. Και όπως σας είπα και στην αρχή, είναι και θα σας έλεγα εξευτελιστικό. Δεν δέχομαι να αναφέρω μια χώρα με το διεθνώς και νόμιμα αναγνωρισμένο όνομά της, διότι φύγεται η Τουρκία και προτείνω απλώς να προσδιορίζεται η χώρα αυτή με γεωγραφικές συντεταγμένες. Μα είναι παράλογο. Εάν αυτό γίνει δεκτό εκεί, κάποια στιγμή η Τουρκία, δεν έχω την παραμικρή περί αυτού αμφιβολία, θα θελήσει να χρησιμοποιήσει, να το χρησιμοποιήσει αυτό ως ένα προηγούμενο και να ζητήσει την επανάληψή του σε κάποιο άλλο θέμα όπου αυτή η τακτική θα την εξυπηρετεί. Κύριε... Σε λίγο θα μας πει, μα και τα νησιά, τα ανατολικά νησιά του Αιγαίου, που εγώ αμφισβητώ αυθαίρετα έστω την ονομότητά τους, εάν δεν παροπληστούν πλήρως, δεν θέλω πια να τα ονομάζετε με την ονομασία τους, θέλω να τα ονομάζετε με τις συντεταγμένες τους. Δεν θα λέμε δηλαδή Ρόδο, δεν θα λέμε Μυτιλίνη και τα λοιπά, δεν θα λέμε καμία ονομασία από τα 12, διότι η Τουρκία θα ενοχλείται. Κύριε Πρέσβη, αυτή την τακτική ακολουθεί και αυτή πρέπει αμέσως μόλις εμφανίζεται να την καταγγέλουμε και να μην την δεχόμαστε. Άρα τι περιθώρια έχεις εντός του ΝΑΤΟ να πράξεις ως ελληνική αντιπροσωπεία, ως ελληνική κυβέρνηση? Από ό,τι διαβάζω η ελληνική κυβέρνηση έχει προβάλει αντιρρήσεις σε αυτό το θέμα. Τι περιθώρια έχει θα το εκτιμήσει η κυβέρνηση που γνωρίζει όλα τα δεδομένα. Αλλά και αν ακόμα οι ισορροπίες δεν είναι πολύ θετικές, οφείλει με τον, ή είναι δυσμενής, οφείλει με την μεγαλύτερη δυνατή έμφαση να τονίσει τη διαφωνία της και να αρνηθεί την εκ μέρους της χρήση ενός τέτοιου πονηρού όρου τον οποίο προτείνει η Τουρκία με την βοήθεια δυστυχώς της Αμερικής. Και κάτι τελευταίο κύριε Πρέσβη. Άρα υπό το βάρος και αυτών των εξελίξεων, τι περιθώρια να διαβεί ένα μονοπάτι, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, συνεννόηση έχεις με τον Ερντογάν στο Βίλνιους? Αλήθεια, αναρωτιέμαι. Δηλαδή, θα συμβαίνουν αυτά και την ίδια ώρα εμείς θα αναζητούμε μονοπάτι συνεννόησης? Ναι, μονοπάτι επαφής. Δε θυμάμαι ποιον όρο χρησιμοποίησε ο Πρωθυπουργός. Μόνο μονοπάτι επαφής μπορούμε να αναζητήσουμε. Η συνεννόηση είναι ένας όρος ευρύτερος που επιδέχεται και ποικίλες ερμηνείες. Μπορεί οι Τούρκοι με τον όρο συνεννόηση να εννοούν
και συμφωνίες επιθεμάτων ουσίας και με απόψεις που η δική μας πλευρά δεν αποδέχεται και ορθώς δεν αποδέχεται και τις χαρακτηρίζει μάλιστα ως απαράδεκτες. Αυτή είναι η δυσκολία των σχέσεων που έχουμε. Η δήλωση, κύριε Πρέσβη, να έχουμε. Κύριε Πρέσβη, συγγνώμη που σας διακόπτω. Η δήλωση είναι του Έλληνα Πρωθυπουργού ευκαιρία να χαράξουμε μονοπάτι επαναπροσέγγισης. Πώς θα κάνεις πώς να κάνεις επαναπροσέγγιση όταν σου λέει τουρκικά τα στενά, την Κύπρο δεν θα τη λες με το όνομά της συντεταγμένες και έχω και όλη την άλλη την ατζέντα να συζητήσουμε. Σε ποια βάση να κάνεις προσέγγιση? Στη βάση της προσωπικής επικοινωνίας. Αυτό μόνο μπορώ να δω εγώ. Εάν όσοι χρησιμοποιούν τον όρο επαναπροσέγγιση εννοούν κάτι διαφορετικό, νομίζω ότι θα πρέπει να μας το προσδιορίσουν για να το κατανοήσουμε και εμείς, διότι μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο αυτής της τακτικής που ακολουθεί η Τουρκία και με επιμονή εκ μέρους της στην προβολή θέσεων που πάντα έρχονται σε σύγκρουση με συγκεκριμένα ελληνικά συμφέροντα και το γνωρίζει αυτό η Τουρκία, λοιπόν αυτή η τακτική μπορεί να μας παγιδεύσει ή να μας οδηγήσει σε ένα λαβύρινθο εμπλοκών που θα πρέπει ευθύς εξ αρχής να αποφύγουμε. Θέλω να κλείσουμε ρωτώντας σας, έχω βέβαια αρκετά ερωτήματα εδώ, μου λέει ο Νίκος από το Λονδίνο, η Τουρκία S-400 πυρηνικό εργοστάσιο με κατασκευή από τη Ρωσία, το οποίο θα είχε στρατιωτικό ραντάρ, προβλήματα στην είσοδο της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, τώρα αυτό, εμείς ένα ευγενικό χτύπημα στην πλάτη από τους συμμάχους μας, μήπως δεν ξέρουμε κάτι, και την ίδια ώρα που ο κόσμος αγωνιά, κύριε Πρέσβη, στο εσωτερικό, έχοντες δημόσιο λόγο, λένε αυτό που είπατε πριν από λίγο. Εντάξει, ρε παιδιά, και τι έγιναν τα στενά ονομαστούν τουρκικά, και τι έγιναν την Κύπρο την πούμε συντεταγμένες. Γι' αυτό θα φτάσουμε ακόμη και σε πόλεμο. Λοιπόν, ξέρετε, με αυτή τη λογική, είναι εύλογη η απορία που διατυπώνει, όπως αντιλαμβάνουμε, είναι δική σας απορία ή κάποιου ακροατή του. Ακροατές μου. Πολύ καλά. Ναι. Είναι λογική η απορία του ακροατού. Διότι αν αρχίσουμε αυτήν την τακτική, ξέρετε, της υποβάθμισης λόγω καλής διαθέσεως της α, β, γ, δ, τουρκικής χειρονομίας που είναι καταφανώς υπονομευτική των δικών μας συμφερόντων, τότε συμπράττουμε ακουσίως σε ένα κλίμα δυσμενές που μας φέρνει σε θέση θυγόμενου από την τουρκική πλευρά, θυγόμενου ο οποίος όμως λόγω καλής πίστεως και καλής διαθέσεως και καλών αισθημάτων δεν θέλει, για να μην διαταράξει το αρμονικό συμμαχικό κλίμα, να προχωρήσει σε ρητή και θαραλέα καταγγελία των τουρκικών ενεργειών προς προστασία των δικών μας συμφερόντων. Μου λέει κάποιος εδώ, τι συζητάτε για τα τουρκικά στενά που θέλουν οι Τούρκοι, τα στενά. Εδώ υπάρχει, λέει, Τουρκετζία, το ξέρει πια ο Λεωφίλιος και εμείς ακόμη ψαχνόμαστε με νομικά γραφεία. Τι να πω. Ξέρετε, αυτό είναι χαρακτηριστικό. Αρχίζουμε λοιπόν, βλέπετε, γιατί θεωρώ ότι πρέπει την κέρια στιγμή και εν πάση περιπτώσει, έστω και αν δεν το κάνουμε αυτό εγκαίρως, πάντως να το κάνουμε κάποια στιγμή, να καταγγέλουμε, να αποτρέπουμε εφόσον μπορούμε, και εφόσον δεν μπορούμε να αποτρέπουμε, να καθιστούμε σαφές με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι συγκεκριμένες μεθοδεύσεις που είναι αντίθετες καταφανώς με τις δικές μας εθνικές επιδιώξεις δεν είμαστε διατεθειμένοι να δεχθούμε, γιατί αλλιώς οδηγούμεθα σε αυτό το φαινόμενο που προανέφερα της σταδιακής ανεπαίσθητης διολίσθησης σε εδάφη, σε περιοχές, σε θέσεις, σε κλίμα που είναι πιο ευνοϊκό για την τουρκική πλευρά και πιο δυσμενές για μας. Αυτή τη διολίσθηση πρέπει να την αποφεύγουμε, διότι τα δεινά μιας τέτοιας γραμμής τα έχουμε δει με τρόπο πολύ σαφή, για να αναφερθώ και στην Κύπρο, στην πορεία των ενδοκυπριακών συνομιλιών. Κάθε φορά που ο συμμαχικός παράγων πιεστικά ή φιλικά έστω
αλλά πάντως με επιμονή. Έλεγε στην Κυπριακή ηγεσία, κάντε μια μικρή παραχώρηση και σας ανταμείψουμε με κάποιες αντίστοιχες παραχωρήσεις από την Κυπριακή πλευρά, από την τουρκική πλευρά. Κάθε φορά που συνέβαινε αυτό, κατεγράφεται η Κυπριακή παραχώρηση, αλλά δεν άλλαζε η τουρκική γραμμή. Και σε κάθε νέο κύκλο συνομιλιών, οι υποχωρήσεις στον προηγούμενο κύκλο θεωρούνται ως δεδομένες και φτάσαμε έτσι σταδιακά να έχουμε μία επωφελή κατάσταση για την τουρκοκυπριακή πλευρά που εμπολής, όχι πλήρως, αλλά εμπολής οφειλόταν στην καλή την πίστη υποχωρήσεις σταδιακές της ελληνοκυπριακής συμπεριφοράς.